Χαίρετε. Ονομάζομαι Γεωργάκη Αναστασία και ο τίτλος μελέτης είναι Ασκησογενής μυϊκός τραυματισμός μετά από άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμή εξάντλησης. Ως άσκηση με αντιστάσεις ορίζεται το είδος άσκησης όπου οι μύες δρούν απέναντι σε ψηλά φορτία. Προκαλεί βελτίωση της μυϊκής δύναμης, της μυϊκής μάζας, της μυϊκής ισχύως και της μυϊκής συντοχής. Επιπλέον, προκαλεί βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας και βελτίωση στο γλυκαιμικό προφίλ, στο λιπηδεμικό προφίλ και τη σύσταση του σώματος. Και χρησιμοποιείται και ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης για τη σαρκοπενία, την παχυσαρκία, την οστεοπόρηση και την οσταοπενία. Ωστόσο, η άσκηση με αντιστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε μυϊκό μικροτραυματισμό, το οποίο θα προκαλέσει μείωση της λειτουργικής ικανότητας με αύξηση της πλεγμονής, εμφάνιση καθυστερημένου μυϊκού πόνου, απώλεια δύναμης, μείωση του εύρους κίνησης, αύξηση των τιμών της έντασης περιφερειακής απεικόνησης, καθώς και βιοχημικές μεταβολές, όπως είναι η αύξηση των δικτών μυϊκής βλάβης. Η χρονική πορεία της αποκατάστασης εξαρτάται από την έκταση της αρχικής μυϊκής βλάβης. Όπως παρατηρούμε στο χρονοδιάγραμμα, έπειτα από μία προπονητική συνεδρία μυϊκής καταστροφής, έχουμε αύξηση του ειδήματος, μείωση της λειτουργικότητας και αύξηση της πλεγμονής και οι μεταβολές αυτές παραμένουν ακόμα και 96 ώρες μετά το ασκησογενές αδιαθέσιμο. Στους δείκτες ασκησογενή μυϊκού μικροτραυματισμού συγκαταλέγονται η μυϊκή δύναμη, όπου η παρατεταμένη απώλειά της αποτελεί έναν έγκυρο έμεσο δείκτη ασκησογενή μυϊκού μικροτραυματισμού στους ανθρώπους, η ένταση περιφερειακής απεικόνησης, όπου αντικατοπτρίζει την πορεία της ανάπλασης του μυϊκού ιστού εξαιτίας πλεγμονής και του ειδήματος που προκλήθηκαν από τον ασκησογενή μυϊκό μικροτραυματισμό, και ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος, που θεωρείται ως μηχανική υπεραλγησία ή αλλοδυνία, επειδή ο πόνος που οφείλεται σε μηχανικά ερεθίσματα όπως είναι η διάταση, πίεση και ψηλάφιση, αυξάνεται για ένα μη επώδυνο ερέθισμα που προκαλεί απότομη απόκριση πόνου. Ο ασκησιογενής μυϊκός μικροτραυματισμός έχει συνδεθεί με το φύλο, την ηλικία, την κληρονομικότητα, τη διατροφή, το επίπεδο φυσικής κατάστασης, το είδος, τη διάρκεια και την ένταση της άσκησης, καθώς και την εξοικείωση με την άσκηση. Έχει προταθεί για τη μεγιστοποίηση των νευρομυϊκών προσαρμογών η άσκηση με αντιστάσεις πρέπει να εκτελείται έως τη στιγμή εξάντληση. Δηλαδή, εκτέλεση της άσκησης με υπομέγιστο φορτίο ως το σημείο που οι μύες δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν μία ακόμα επανάληψη στο κατάλληλο εύρος κίνησης. Όταν η άσκηση με αντιστάσεις εκτελείται με υπομέγιστα φορτία, αλλά φτάνει μέχρι τη στιγμή εξάντλησης σε κάθε σειρά, η κόπωση προκαλεί αύξηση της απαιτούμενης προσπάθειας για παραγωγή της μυϊκής δύναμης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η επιστράτευση των κινητικών μονάδων μέχρι την πλήρη ενεργοποίησή τους. Τα άτομα χωρίς εμπειρία σε προπόνηση με αντιστάσεις έχουν χαμηλότερο συντονισμό στην εκτέλεση ασκήσεων με αντιστάσεις λόγω της έλλειψης νευρομυϊκών προσαρμογών, με αποτέλεσμα να είναι πιο επιρρεπή σε ασκησιογενή μυϊκό μικροτραυματισμό, όπου θα προκληθεί μείωση της παραγόμενης μυϊκής δύναμης για περισσότερο από 24 ώρες, διατάραξη της κυταρικής ομοιόστασης και πρόκληση φλεγμονωδών διεργασιών. Σκοπός λοιπόν της μελέτης ήταν η διερεύνηση του πιθανού μυϊκού μικροτραυματισμού μετά από την άσκηση κάψων αγκώνα με αλτήρα, με μέτρια αντίσταση στο 60-70% της μέγιστης δύναμης, που εκτελείται ως τη στιγμή εξάντλησης σε κάθε σειρά σε νεαρές γυναίκες οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε συστηματική προπόνηση με αντιστάσεις. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 11 υγιείς γυναίκες χωρίς εμπειρία σε συστηματική προπόνηση με αντιστάσεις με τα παρακάτω σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Οι συμμετέχουσες προσήλθαν 5 φορές στο Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, το ΕΚΠΑ. Κατά την πρώτη συνεδρία πραγματοποιήθηκαν οι σωματομετρήσεις, η αξιολόγηση της μέγιστης δύναμης, της έντασης υπερηχογραφικής απεικόνησης, της γωνίας έκτασης της άρθρωσης του αγώνα, της αίσθησης του πόνου και της μέγιστης ισομετρικής δύναμης. Κατά την ίδια συνεδρία πραγματοποιήθηκε η ισχυσογενής παρέμβαση και μία ώρα μετά, 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά, πραγματοποιήθηκαν επανεμετρήσεις. Στην παρούσα διαφάνεια βλέπουμε ένα παράδειγμα από την ισχυσογενή παρέμβαση. Όπως παρατηρούμε στα δεξιά, η συμμετέχουσα είχε μέγιστη δύναμη για το αριστερό άνω άκρο 10 κιλά. Επομένως, χρησιμοποιώντας αντίσταση 7 κιλών, εκτέλεσε 6 σειρές, όπου η κάθε σειρά πραγματοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή εξάντληση και συνολικά εκτέλεσε 55 επαναλήψεις. Στα αριστερά της διαφάνειας βλέπουμε ότι η συμμετέχουσα είχε μέγιστη δύναμη για το δεξιάνο άκρο 11 κιλά και οι 55 επαναλήψεις που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως διαμοιράστηκαν σε 10 σειρές ώστε να αποφεύγεται σε κάθε σειρά η στιγμή εξάντληση.
Οι μετρήσεις περιέλαμβαναν σωματομετρήσεις, σωματικής μάζας και σωματικού αναστήματος, την αξιολόγηση της γωνίας έκτασης της άθρωσης του αγκώνα με τη χρήση ηλεκτρονικού γωνιόμετρου, την αξιολόγηση της αίσθησης του πόνου χρησιμοποιώντας 10 βάθμια κλίμακα υποκειμενικής αίσθησης του πόνου, την μέγιστη σωματική δύναμη κατά την κάψη αγκώνα, όπου χρησιμοποιήθηκε συσκευή εφελκισμού και οι συμμετέχουσες είχαν σταθερά υπαπτώμενο το βραχιόνιο οστό στην πλάτη ενός ειδικά διαμορφωμένου καθίσματος σε σταθερή κάμψη 90 μοιρών και έλαβαν την οδηγία να εφαρμόσουν γρήγορα και δυνατά τη μέγιστη δύναμη διατηρώντας για 3 δευτερόλεπτα. Η καταγραφή των μετρήσεων έγινε μέσω συνδεδεμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή και η ψηφιοποίηση των δεδομένων μέσω αναλογικού ψηφιακού μετατροπέα. Για την ανάλυση της καμπύλης γραφήματος δύναμης χρόνου χρησιμοποιήθηκε λογισμικό και η μέγιστη ισομετρική δύναμη υπολογίστηκε ως το κορυφαίο σημείο της καμπύλης δύναμης χρόνου. Για την αξιολόγηση της πυρηχογραφίας χρησιμοποιήθηκε η πυρηχογραφική συσκευή και οι συμμετέχουσες βρίσκονταν σε ήπια κατάκληση σε ιατρικό κρεβάτι, με τα άνω άκρα να βρίσκονται σε πλήρη έκταση και χαλάρωση και το αντιβράχιο σε εκτιασμό. Επιπλέον, λήφθηκαν 2 πυρηχογραφικές εικόνες για το δικέφαλο βραχιόνιο μη και τον πρόσθετο βραχιόνιο μη στο 70% του μήκους του βραχιονίου οστού. Για την αξιολόγηση της ένταση πυρηχογραφικής εικόνησης χρησιμοποιήθηκε λογισμικό ανάλυσης εικόνων και η κλίμακα τιμών της ορίζεται από το 0 έως το 2,55. Οι χαμηλότερες σκουρόχρωμες τιμές αντιστοιχούν σε πιο ποιοτικό λειτουργικό μη, ενώ οι υψηλότερες ανοιχτόχρωμες υποδηλώνουν λιγότερο λειτουργικό μη. Όπως παρατηρούμε στις εικόνες, βλέπουμε ότι πριν την αισχυσογενή παρέμβαση υπάρχει μια πιο σκουρόχρωμη απεικόνηση της έντασης της πυρηχογραφικής απεικόνησης, συγκριτικά με την απεικόνηση που λήφθηκε 72 ώρες μετά την αισχυσογενή παρέμβαση. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και περιλάμβανε περιγραφική στατιστική, την ανάλυση διακύμανσης κατά 2 παράγοντες για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και τον έλεγχο πολλαπλών συγκρίσεων βοφερών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε σε 5 μικρότερο του 0,05. Στο σχήμα παρατηρούμε τη χρονική εξέλιξη της μέγιστης ισομετρικής δύναμης πριν την αισχυσογενή παρέμβαση και έως 96 ώρες μετά για το κάθε άκρο ξεχωριστά. Η διακεκαμένη γραμμή αντιστοιχεί στο άκρο που εκτέλεσε την άσκηση με αντιστάσεις με κάθε σειρά να φτάνει έως τη στιγμιαία εξάντληση, ενώ η συνεχόμενη γραμμή αφορά το αντίθετο άκρο που δεν προπονήθηκε μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική επίδραση της αισχυσογενούς παρέμβασης στην ισομετρική μυϊκή δύναμη και ο έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων Μποφερόνη έδειξε πως μόνο για την ομάδα στιγμιαίας εξάντλησης η αρχική μέτρηση TAF 0 ήταν υψηλότερη από όλες τις παραμετρήσεις. Ωστόσο, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε κάθε ένα χρονικό σημείο μεταξύ των παρεμβάσεων. Αναφορικά με την ένταση πυρηχογραφικής απεικόνησης του πρόσθετου βραχιονίου μειός, παρατηρούμε στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών της 72 και 96 ώρες μετά την αισχυσογενή παρέμβαση μόνο για την ομάδα στιγμιαίας εξάντλησης. Όπως παρατηρούμε στην εικόνα, από μία συμμετέχουσα υπήρξε πιο έντονη υπερηχογραφική απεικόνηση για τον πρόσθετο βραχιόνιο μη 96 ώρες μετά την αισχυσογενή παρέμβαση συγκριτικά με την απεικόνηση του δικεφάλου βραχιονίου μειός. Ομοίως, η ένταση υπερηχογραφικής απεικόνησης του δικεφάλου βραχιονίου μειός εμφάνισε στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών της 72 και 96 ώρες μετά την αισχυσογενή παρέμβαση μόνο στην ομάδα στιγμιαίας εξάντλησης. Σχετικά με το πάχος του δικεφάλου βραχιονίου μειός, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή των τιμών σε καμία από τις δύο ομάδες, ομοίως και το πάχος του πρόσθετου βραχιονίου μειός. Σχετικά με την αίσθηση του πόνου, υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση των τιμών του μετά από τις 48 ώρες που εκτελέστηκε η αισχυσογενής παρέμβαση, καθώς και 72 και 96 ώρες μετά, μόνο για την ομάδα στιγμιαίας εξάντλησης. Αναφορικά με τη γωνία έκτασης της άθρωσης του αγκώνα, δεν παρουσιάστηκε καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή. Το κύριο έβριμα της μελέτης ήταν πως η μυϊκή δύναμη μειώθηκε σημαντικά για το άκρο άσκησης μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση και η μείωση αυτή διατηρήθηκε 4 ημέρες μετά. Αντίθετα, στο άκρο που προπονήθηκε χωρίς να φτάσει στην εξάντληση, η δύναμη μειώθηκε μόνο αμέσως μετά την άσκηση και επανήλθε την επόμενη μέρα στο αρχικό επίπεδο.
Υπήρξε αύξηση των τιμών της έννοιας του πρόσθετου βραχιονίου μειός και του δικεφάλου βραχιονίου μειός, καθώς και αύξηση των τιμών του καθυστερημένου μυϊκού πόνου μόνο στο άκρο που προπονήθηκε μέχρι τη στιγμή εξάντληση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα και με προγενέστερες μελέτες. Συνεπώς, η εκτέλεση της άσκησης με αντιστάσεις έως τη στιγμή εξάντληση θα πρέπει να συνυπολογίζεται στους παράγοντες μυϊκού μικροτραυματισμού, ώστε σε πρακτικό επίπεδο να εφαρμόζεται ή όχι σύμφωνα με τον προπονητικό στόχο. Σας ευχαριστώ.